Καλησπέριζω τώρα τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Υποχώρησε λοιπόν το ΙΚΑ μετά από μια δύσκολη θυελώδη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου στο σπάσιμο του κουμπαρά του ΑΚΑΓΕ. Ωστόσο, προκάλεσε εσύ στο γεγονό ότι νωρίτερα η διοίκηση, όταν πιέστηκε από τι αποκαλύψεις του ρεπορτάζ, α, στην ουσία είπε: Πέλα μωρέ, δεν έγινε και τίποτα. Είναι μια τακτική συνηθισμένη. Σπάμε τον κουμπαρά, παίρνουμε λεφτά από εκεί. Ναι, ναι. Αυτό το γνωρίζαμε από χθε. Ο κ. Πετρόπουλο φαίνεται ότι είχε αριστερά-δεξιά διαβεβαιώσει ότι είναι μια πρακτική, η οποία δεν είναι και τόσο δύσκολο να συμβεί. Η κυβέρνηση συμπεριφέρεται με μια τρομακτική ευθερεσία απέναντι σε οτιδήποτε. Είναι αλήθεια βεβαίω ότι με τον νόμο Κατρούγκαλου όλα αυτά τελειώνουν από την πρώτη του έτου, το επόμενο έτο δηλαδή. Όλα αυτά καταλήγουν σε ένα λογαριασμό. Είναι το κράτο. Αυτό θα διοικεί τα πάντα. Αυτό θα πρέπει να φροντίζει για τα πάντα. Και υπάρχει το ερώτημα, ποιο θα είναι πίσω από τον μοναδικό πλέον φορέα ασφάλιση που θα έχουμε τότε. Πολλά ερωτήματα. Αν θα είναι το κράτο, αν θα έχει κάποιον έλεγχο τα συνδικάτα. Όλα αυτά δεν τα έχει απαντήσει ο κ. Κατρούγκαλο. Ασχολείται ακόμη με τον κομμουνισμό ο Κατρούγκαλος, δεν ασχολείται με τα πρακτικά. Υπάρχει ένα θέμα τεράστιο όμως, το οποίο αυτό είναι το κύριο. Ότι, από ό,τι όλα δείχνουν και από τις απαντήσεις που έδωσε ο Σάββαζο Ζομπόλη στην, στην Μάιρα Μπάρμπα εδώ, βλέπω το εξή. Υπάρχει ένα έλλειμμα για το οποίο η κυβέρνηση δεν συζητεί. Ο Σάββαζο Ζομπόλη λέει ότι υπάρχει ένα έλλειμμα που δεν έχει υπολογιστεί. Mm -hmm. Ένα έλλειμμα που προκύπτει... Και ο Σαββαρό Μπόλτ δεν είναι οποιοδήποτε. καλά το ασφαλιστικό ναι. σύστημα. Είτε γιατί δεν κατορθώνει το σύστημα να εισπράξει όσα είχε προπολογίσει, είτε γιατί μπήκαν νέοι συνταξιούχοι και επομένω και μπαίνουν κάποιοι. δημιουργούνται νέε ανάγκε. Λέγαμε χτε ότι η ουρά όλων αυτών που θα έπρεπε κανονικά να του έχουν βγάλει τη σύνταξη είναι τεράστια. Σε κάποιου υποχρεώνονται τελικά μετά από τρία χρόνια να του βγάλουν σύνταξη. Και ότι αυτά όλα κάνουν το σύστημα το ελληματικό πρόκειται η κυβέρνηση να καλύψει το έλλειμμα αυτό ή όχι. Η μόνη που έχει την υποχρέωση να απαντήσει είναι η κυβέρνηση. Είναι ο Κατρούγκαλο, είναι ο Υπουργό των Οικονομικών. Πρέπει να το απαντήσουν τώρα. Δεν μπορούν να αφήνουν του συνταξιούχου έχω, δεν έχω. Ο συνταξιούχο, σε αντίθεση με όλου εμά, δεν έχει καμία άλλη δυνατότητα να βρει χρήματα από κάπου αλλού. Εδώ ολού. έγινε μια ολόκληρη μεταρρύθμιση με στόχο να είναι το ασφαλιστικό μα σύστημα βιώσιμο. Δεν νομίζω. Και θα σου πω και κάτι ακόμη. Το ασφαλιστικό σύστημα πάσχει από ένα πρόβλημα τεράστιο, το οποίο το ακούνε τώρα οι άνθρωποι, οι οποίοι θα βγουν ε, πρώτο Θεό μετά από πολλά χρόνια στη σύνταξη. και αναρωτιόνται, καλά, θα μείνει τίποτα για τότε. Μου το λε εσύ καμιά φορά και προσπαθώ να σε παρηγορήσω. Και να σου λέω. πω κάτι θα μείνει, διότι μέχρι τότε ελπίζω ότι κάτι θα έχει αλλάξει. Όμω η αλήθεια είναι ότι η κυβέρνηση δεν θέλει να συζητήσει. Προφανώ διότι είναι σπονδύ. Ε, ό,τι έχει απομείνει από σοσιαλιστικέ ιδέε, δεν θέλει να συζητήσει. Κάτι πολύ απλό. Ότι πρέπει να επιτρέψει σε όλου τη δυνατότητα να φροντίσουν τον εαυτό του. Να κάνουν δηλαδή μια προσωπική αποταμίευση, ένα προσωπικό λογαριασμό ασφαλιστικό, ο οποίο θα έχει τα ίδια προνόμια με του άλλου. Θα είναι δηλαδή αφρολόγητο. Περί αυτού κουβέντα. Α, το ίδιο διαπιστώνω ότι και οι Ευρωπαίοι τίποτα δεν λένε στην κυβέρνηση αυτά. Ούτε αυτού του νοιάζει. Εδώ αν το πιάσει από εδώ και από εκεί, δει τι λέει ο Τσίπρα από εδώ, τι λένε οι Ευρωπαίοι από την άλλη, πόσο εύκολα συμφωνούν σε όλα. Μα έχουν παρατήσει. Η κίνδυνη είναι τερατώδη. Πρέπει κάποιο να ενδιαφερθεί για αυτόν εδώ τον λαό και όχι μόνο για το αν το ταμείο σήμερα βγαίνει ή όχι, για το οποίο μπορώ να σου πω με απόλυτη σαφήνεια ότι δεν βγαίνει. Άρα το πρόβλημά μου δεν είναι ο Ακαγέ. Αυτό το θεωρώ ότι ήδη δεν έχει βάλει χέρι. Έτσι αλλιώ πρώτη του έτου όλα αυτά τα περιφερειακά ταμεία, τα λίγα από εδώ, τόσο περισσότερα από εκεί, εσύ. όλα αυτά θα μπουν στην τσέπη του Κατρούγκαλου. Άρα το θέμα είναι τι θα κάνει ο Κατρούγκαλο. Και αυτό από ό,τι φαίνεται οι ψηφοφόροι, οι πολιτευτέ, οι πολιτικοί, αλλά και εμεί οι δημοσιογράφοι, ακόμη δεν μπορούμε να έχουμε τόση οριώδη φαντασία για να φανταστούμε τι κακό έρχεται από την πρώτη του νέου έτου. Άρα τα σημερινά κακανέα δεν είναι τίποτε μπροστά στα όσα έρχονται. Μας έκανες καρδιά πριβόλη.